Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε ρολό κοτόπουλο ή θα ζυμώσουμε τον κιμά μας για μπιφτέκια κοτόπουλου. Δεν χρειάζεται να λερώσετε κανένα σκεύος. Στο χαρτί που αγοράσατε από το κρεοπόλι, εκεί θα ζυμώσετε και τον κιμά σας. Κοιτάξτε να δείτε πώς. Το ανοίγουμε λίγο με το χέρι μας, μια κουτάλα. Ρίχνουμε μαϊντανό. Ό,τι αρωματικά σας αρέσουν. Τριμμένο καρότο. Δίνει πολύ ωραία γεύση και χρώμα. Ένα κρόκο. Δεν χρειάζεται να βάλετε ασπράδι μέσα γιατί σφίγγει μετά ο κιμάς. Ο κιμάς από το κοτόπουλο που έχω κάνει, που έχω ζητήσει από το χασάπι μου, είναι από μπούτι. Ρίχνουμε και πιπεριές, τριμμένες, πράσινες, κόκκινες, ό,τι έχουμε. Ή πολύ ψιλοκομμένες. Θα ρίξουμε... Έχω κάνει ένα μείγμα με αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, μπουκούβο γλυκό. Ό,τι σας αρέσει από αρωματικά θα βάλετε, αλλά χρειάζεται να τον ενισχύσετε τον κιμά. Λίγο σκόρδο, σκόνη. Και λίγο κρεμμύδι σκόνη. Μπορείτε να βάλετε και κρεμμύδι φρέσκο. Αν δεν αρέσει τα παιδιά μας, μπορείτε να βάλετε τριμμένο σκόνη. Σήμερα τραβάω βίντεο και σας δείχνω μόνη μου, χωρίς βοήθεια, οπότε τη λάθος δείτε, συγχωρέστε με. Αποξηραμένο δυόσμο, του πάει πάρα πολύ ο δυόσμος. Μία κουταλιά βρώμη, μία κουταλιά της σούπας. Μπορείτε να ρίξετε λευκό πιπέρι, κουρκουμά, τριμμένο τζίντζερ, οτιδήποτε θέλετε για να ενισχύσετε λίγο τη γεύση. Εγώ έριξα κύβο λαχανικόλ που υπάρχει σε σκόνη. Τώρα λίγο ηλιέλαιο που είναι ελαφρύ και δεν είναι βαρύ. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο ελάχιστο. Γυρνάτε το χαρτί ή ανακατεύετε με τη σπάτουλα. Κοιτάξτε λίγο. Ή αν θέλετε να ανακατεύετε και με το χέρι και με ένα γάντι, με οτιδήποτε. Με το ίδιο το χαρτί βάζετε το σελοφάν. Βλέπετε. Βγάζετε το σελοφάν που έχει το χαρτί του χασάπι. Και το τυλίγετε για να μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο λίγο, να σταθεί να σφίξει, να μην μυρίζει το ψυγείο. Αν δεν θέλετε να το βάλετε έτσι, μπορείτε να το βάλετε σε μία φόρμα, για να μείνει και το σχέδιο. Ωστόσο εσείς φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πρώτη για τα βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Ο κιμάς είναι έτοιμος, μπορείτε να το βάλετε με το χαρτί έτσι τυλιγμένο του χασάπι μέσα στο ψυγείο ή μπορείτε να το βάλετε μέσα στη φόρμα ή σε ένα μπολ, σε οτιδήποτε και να έχετε. Εγώ θα το βάλω σε μια φόρμα, ούτως ή άλλως είναι το ίδιο μέγεθος. Εδώ βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, αφού το άφησα στο ψυγείο περίπου μία ώρα, μπορείτε να το αφήσετε από την προηγούμενη μέρα, όποτε θέλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα λαδώσω λίγο τη φόρμα τώρα με ένα πινελάκι. Θα ρίξω ελάχιστη φρυγανιά τριμμένη, έτσι για να κάνει και ωραία κρούστα από κάτω και άσε που δεν κολλάει, αλλά γίνεται πιο ωραίο. Εάν δεν έχετε φρυγανιά, μπορείτε να ρίξετε λίγο κίτρινο αλεύρι. Πάλι γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ξετυλίγετε από το σελοφάν τον κιμά και του γυρνάτε όπως είναι και το βάζετε στη φόρμα. Θα το πατήσετε με τα δάχτυλά σας να κάνει λακκούβα στη μέση. Και θα βάλετε μέσα ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε. Τυριά, πιπεριές, ζαμπόν, μπέικον. Συνήθως όταν κάνουμε κιμά από κοτόπουλο, συνήθως το κάνουν για διατροφή. Και επειδή έχει πιο λίγα λιπαρά, οπότε καλό είναι να μην βάζουμε πολλά λιπαρά, το φορτώνουμε. Εγώ έκανα γιατί αρέσει και στα παιδιά. Οπότε έβαλα και λίγο ζαμπόν, καθαρό, γαλοπούλα, πιπεριές και λίγο τυρί με λιγότερα λιπαρά. Εσείς είναι επιλογή σας να βάλετε ό,τι θέλετε. Μια άλλη πάλι επιλογή που έχετε είναι για να γίνει πιο νόστιμο, εφόσον το κάνετε, το φτιάξετε, πριν το βάλετε στη φόρμα, να έχετε στρώσει μπέικον, να το τυλίξετε με μπέικον, αλλά έχει πάρα πολύ λίπος. Θα το σπρώξετε με κάτι, με μια κουτάλα, με το χέρι σας, με οτιδήποτε. Θα το καλύψετε από πάνω για να μην βγουν τα τυριά. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.
Το μυστικό όμως στην όλη ιστορία για αυτό το ρολόι, ακόμα και για τα μπιφτέκια, συνήθως τα μπιφτέκια πρέπει να τα ψήνετε στο αντικολλητικό, σε κάτι που δεν κολλάει. Βλέπετε, ο κιμάς είναι έτοιμος. Θα το βάλω στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, σε δυνατή φωτιά, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, στους 200 κεβατμούς, για μισή ώρα. Δεν θέλει παραπάνω. Εάν θα μείνει παραπάνω, θα σφίξει πάρα πολύ ο κιμάς και θα είναι σκληρός. Κοιτάξτε να δείτε πώς βγαίνει. Ξεφορμάρεται, δεν κολλάει, λες και είναι κέικ. Απλά με ένα μαχαίρι το κόβετε σε φέτες. Μπορείτε να το συνοδεύσετε με πατάτες, με πουρέ, με ριζάκι. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια απλή σάλτσα με τυρί, κρέμα Φιλαδέλφια και να το σερβίρετε. Αναλόγως, πώς θέλετε να το φάτε. Είναι για κάποιους που κάνουν διατροφή, είναι το προτιμούν έτσι. Με βραστά κολοκυθάκια, με πατάτα βραστή, με λαχανικά ψητά. Είναι πάρα πολύ ωραία με λαχανικά ψητά. Βλέπετε, κόβεται εύκολα, δεν διαλύεται. Απλά δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Εκείνη το όλο μυστικό. Οι συνταγές που σας δίνω είναι πάρα πολύ εύκολες. Είναι γρήγορες, είναι οικονομικές κάποιες. Είναι κάποιες με λιγότερα λιπαρά για κάποιους ανθρώπους που κάνουν διατροφή, όχι δίαιτα, γιατί δεν είμαι διαιτολόγος. Κοιτάξτε εδώ αυτό το πιάτο. Με ένα πουρέ κανονικό ή πουρέ καρότου, με λίγο καρότο σαλάτα, γίνεται ένα τέλειο γεύμα. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ όλους που εμπιστεύεστε τις συνταγές μου. Σας αγαπώ και σύντομα με νέο βίντεο κοντά σας.